πρακτικά μια κούρσα παραγωγής καινούργιων εμβολίων που ξεκίνησε περίπου πριν από 2 μήνες και στην οποία μπήκαν στην αρχή 3, τώρα πάνω από 10 εταιρείες μικρές. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν είναι όπως η κολοσσή παλιά που έπρεπε για να φτιάξει εμβόλιο να επενδύσει δις. Τώρα έχει αλλάξει τελείως η τεχνολογία. Είναι λεγόμενες πλατφόρμες εμβολίων, οι οποίες κάνουν περίπου από 40 μέχρι 50 μέρες από την ώρα που θα ξεκινήσουν για να αρχίσουν οι κλινικές δοκιμές. Συγκεκριμένα η πρώτη, η Moderna, έτσι λέγεται, η οποία είναι στο Cambridge, ξεκινάει σήμερα. Μετά υπάρχουν κι άλλες. Η Νόβιο, μια που είναι στην Πενσιλβάνια. Για να γίνει πιο απλό για τον κόσμο, λέτε ότι ξεκινούν οι κλινικές δοκιμές. Σήμερα. Στον άνθρωπο αυτό, πότε μπορεί να περάσει, να πούμε πρακτικά, γιατί τα υπόλοιπα δεν τα καταλαβαίνουμε όλοι. Ναι. Είναι πιο... Κοιτάξτε, πιστεύω ότι περίπου σε ένα χρόνο θα είναι σε μεγάλη κλίμακα να μπορούν να πουληθούν, αλλά ο προγραμματισμός που έχει γίνει, που διαβάσαμε μέχρι σήμερα το πρωί, που διαβάζουμε τα site τα αντίστοιχα, μιλάνε ότι σε πρώτη φάση θα είναι για τους ηλικιωμένους και για τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στις υπηρεσίες υγείας. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι ξαφνικά σε μία μέρα θα γεμίσει εμβόλια για όλη τη γη. Και αυτό θα γίνει σταδιακά αυτό. Και αυτό αναμένεται να γίνει σε ένα χρόνο. Περίπου σε ένα χρόνο. Δηλαδή, το χειμώνα λέτε ότι θα τον περάσουμε χωρίς να υπάρχει εμβόλιο. Ο χειμώνας πιστεύω θα είναι εξίσου δύσκολος. Τον επόμενο χειμώνα. Ο επόμενος χειμώνας. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό το πράγμα. Διότι είναι μια καινούρια πρόκληση και θα πρέπει να μας βρει να έχουμε πάρει κάποια μαθήματα από αυτό που περνάμε τώρα. Επειδή πάρα πολλά μέσα έχουμε αναπαράξει τη δήλωσή σας ότι χρειάζονται άμεσα σκληρά μέτρα και ότι βαδίζουμε στα βήματα της Ιταλίας. Ναι. Μπορείτε λίγο να μας το διευκρινίσετε, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι από τη θέση σας έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία αυτό που είπατε. Κοιτάξτε να δείτε, όπως ακριβώς είναι τα νούμερα και οι φόρμουλες που βλέπουμε με τα κρούσματα καθημερινά, πιστεύω ότι πολύ πιθανόν σήμερα, αύριο, να έχουμε πολύ πιο σκληρά μέτρα αντίστοιχα με αυτά της Ισπανίας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Διότι εάν τα αφήσουμε, εγώ φοβάμαι ότι η εξάπλωση θα είναι πολύ χειρότερη. Είπατε ότι θα γίνουμε Ιταλία, κύριε Κουρέτα, γι' αυτό επιμένω. Γιατί? Βεβαίως, κοιτάξτε, γιατί διότι όπως πάνε τα πράγματα... Θέλω να πω περίπου... ότι έχουν περάσει περίπου 2,5 εβδομάδες από το πρώτο κρούσμα. Ναι. Και έχουμε 331... Και χθες ανακοίνωσε ο κύριος Τσόδρας ότι για κάθε κρούσμα ο μέσος όρος είναι 4,8 ημέρες για να δώσει 2 κρούσματα. Ναι. Για κάντε την άσκηση τι θα γίνει τη μεγάλη εβδομάδα που φαίνεται να φτάσουμε στο πλατό. Μάλιστα. Γι' αυτό μιλάω. Άρα λοιπόν λέτε ότι είναι πιθανότερο μέχρι τη μεγάλη εβδομάδα να έχουμε χιλιάδες κρούσματα στην Ελλάδα. Βεβαίως. Και αυτά μην... Αν δεν πάρουμε μέτρα σκληρότερα, ναι. Τετραψήφιο. Εγώ το φοβάμαι. Δίνετε, κύριε Κουρέτα, ή πενταψήφιο? Όταν λέτε χιλιάδες. Κοιτάξτε, δηλαδή, αυτά τα οποία έχει εκδώσει τις οδηγίες ο ΕΟΔΗ, που κάνει πάρα πολύ εξαιρετική δουλειά, μιλάμε με αυτές τις φόρμουλες μερικές χιλιάδες κρούσματα στις αρχές Απριλίου. Εκεί θα παιχτεί. Δεν θα παιχτεί τώρα, ούτε αύριο. Ναι. Πρέπει να περιμένουμε, όπως είπαν πολύ σωστά οι συνάδελφοι χτες, περίπου 2 με 3 εβδομάδες και εκεί θα δούμε. Εάν αυτά που κάνουμε τώρα είναι σωστά, θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο μερικών χιλιάδων, μεταξύ 5 και 10. Εάν δεν είναι σωστά, θα πάμε πολύ παραπάνω. Εγώ προσωπικά, αν θέλετε τη δική μου εκτίμηση, εκτιμώ ότι πολύ σύντομα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, θα έχουμε πολύ πιο σκληρά μέτρα από την κυβέρνηση και θα θεωρώ σωστά. Πάντως, πρέπει να πούμε ότι αυτά είναι τα καταγεγραμμένα, κύριε Κουρέτα. Έχετε δίκιο, κύριε Λίγερε. Γιατί συνήθως, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε. Υπάρχει ένας πολλαπλασιαστής, μάλλον. Ναι. Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ περισσότερα. Ναι. Ακόμα και 10 φορές περισσότερα υπάρχουν τα μοντέλα, λένε, από τη στιγμή από αυτά τα οποία καταγράφονται. Ναι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Άρα, λοιπόν, αφού το λέτε και έχετε το ειδικό βάρος που έχετε, ας το πούμε και στον κόσμο και ας το γράψουμε, παρακαλούμε πολύ, ότι μέχρι τη μεγάλη εβδομάδα περιμένετε χιλιάδες κρούσματα. Αυτά τα οποία λέει ο ΕΟΔΗ έχει απόλυτο δίκιο. Ακολουθούμε απολύτως τις οδηγίες των ιατρών του ΕΟΔΗ. Ναι. Απολύτως. Κύριε Κουρέτα, για να μην πανικοβάλλουμε και τον κόσμο τόσο πολύ, μιλάτε για κρούσματα. Δεν μιλάτε για θνησιμότητα. Δεν σχετίζετε. Δεν λέτε δηλαδή ότι και το επίπεδο θνησιμότητας θα είναι παρόμοιο με την Ιταλία. Αυτό έχει να κοιτάξτε κάνει να δείτε. Με το σύστημά μας. Με το σύστημα υγείας. Με το σύστημα που... Με αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στα 330 κρούσματα. Είχαμε στη ΜΕΘ 8, συν 4 που πέθαναν 12. Ναι. Δηλαδή περίπου
το 3%. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί όσοι μπορούμε να κάνουμε κάποιες πράξεις, μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει περίπου σε 2 εβδομάδες με αυτούς τους υπολογισμούς. Δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο. Όχι, πρέπει να ξυπνήσει ο κόσμος. Ναι. Να ακούσουμε, πρέπει να παίξει ρόλο. Να ακούσουμε και να προσαρμοστούμε πολύ αυστηρά στα μέτρα που ζητάει η πολιτεία. Βεβαίως. Απόλυτα. Τώρα, κύριε Κουρέτα, γιατί στην Ιταλία έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε 368 νεκρούς τη μέρα? Γιατί την εποχή που ξεκίνησαν τα μέτρα, οι Ιταλοί πίνανε καφέ στα μπαρ και στα μαγαζιά και είχαν την εντύπωση ότι πρόκειται για διακοπές. Όταν το κατάλαβαν, ήταν ήδη αργά. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρέτα. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.